Και με το χιούμορ της βεβαίως βλέπετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί καλώντας με στο ΡΙΚ δεν έχω μόνο την ευκαιρία να έχω μια επαφή με τους τηλεθεατές σου, αλλά και να δω όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες, που είναι όλοι οι φίλοι αγαπημένοι. Έτσι, έτσι. Γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το ΡΙΚ, έχεις δουλέψει εδώ. Συνεχίζεις βεβαίως. Γιατί? Γιατί έχεις μια συνεργασία τώρα, μια νέα συνεργασία με το ΡΙΚ, με τα κυπριώτικα σκέτ. Με τον καλύτερο όλων. Τον κύριο Νίκο Θεοφάνους, όπου είναι. Πρέπει να πω αυτός ο οποίος ευθύνεται για το ότι ξεκίνησα να γράφω σενάρια. Όχι να γράφω, αλλά να βγουν προς τα έξω τα πράγματα τα οποία έγραφα. Αλήθεια. Μάλιστα. Ο Νίκος ο Θεοφάνους ευθύνεται γι' αυτό. Συνεπώς, αν κάποιοι έχουν πρόβλημα με το γεγονός ότι, ότι γράφω, ότι αν δεν τους αρέσει, ξέρουν ποιον να λιθοβολήσουν. Ναι, ποιον να βρουν. Ο Νίκος λοιπόν ήξερε ότι έγραφα πριν από αρκετά χρόνια. Και μου έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσω μέσα από τα κυπριώτικα σκέτσο όταν έγινε ο προηγούμενος κύκλος. Mm-hmm. Και ακολούθησαν πολλά άλλα πράγματα, κάποιες σειρές, τα βιβλία μου. Μου έδωσε, αν θέλεις, την όθηση να μπορέσω να βγάλω κάποια πράγματα προς τα έξω, έτσι να μπει το νερό μέσα στο αυλάκι και να τολμήσω να. Εν τω μεταξύ, έχεις τώρα αυτή τη συνεργασία με τα... ο κυπριώτικο σκέτσο, όπου γράφεις κιόλας, αλλά σε είδαμε, νομίζω, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν. Ναι, συμμετείχα και σε ένα που έγραψε η Μαρίνα Ιβρόντι, αγαπητή ναι. φίλη. Να τη ζήσει και το μωράκι της, γιατί πληροφορήθηκα εσχάτως ότι γέννησε. Ναι. Ναι, κοίταξε, θα δοθεί μέσα από αυτή τη σειρά η ευκαιρία σε πάρα πολλούς Κύπριους ηθοποιούς να κάνουν το πέρασμά τους. Χωρίς αυτόν. Κοίταξε, δεν λύνει κάποιος το βιοποριστικό του πρόβλημα με το να εμφανιστεί σε ένα κυπριώτικο σκέτς. Όμως πέραν του βιοποριστικού υπάρχει και το θέμα του ψυχολογικού παράγοντος. Δηλαδή το γεγονός ότι οι πλήστοι από εμάς δεν θα τους δοθεί ίσως η ευκαιρία να κάνουν κάτι στην τηλεόραση φέτος. Μέσα από τα κυπριώτικα σκέτς, η πρόθεση του ΡΙΚ, του σκηνοθέτη και αυτών που γράφουν είναι να περάσει πάρα πολλοί κόσμος από τους συναδέλφους μας και να δοθεί και η ευκαιρία σε νέα παιδιά να εμφανιστούν ίσως και για πρώτη φορά. Έτσι ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, Βεθέα μου, φέτος είναι πολύ περιορισμένες οι σειρές στην Κύπρο που έχουν γίνει. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή τόσα χρόνια, ιδίως τα τελευταία χρόνια να το πω, ίσως δεν θυμάμαι καλά. Τα τελευταία χρόνια ήταν περισσότερες οι σειρές που γίνονταν. Κυπριακές παραγωγές. Γινόντουσαν. Είναι η αλήθεια ότι γινόντουσαν τώρα... και όχι μόνο γινόντουσαν, αλλά είχαν και απήχηση στον κόσμο. Ο κόσμος τις αγαπούσε, τις έβλεπε. Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι κάπως περίεργο το σκηνικό και με θλίβει αυτό το πράγμα. Γιατί πες, εμείς προλάβαμε, κάναμε πέντε πράγματα. Έτσι. Ικανοποιήθηκε η ψυχή μας. Πλούσιος δεν έγινε ποτέ κανένας από αυτό το επάγγελμα. Τα νέα παιδιά που τελειώσουν κάποια πράγματα να εμφανιστούν, να μετρήσουν τις δυνατότητές τους, ίσως να μην τους δοθεί ποτέ η ευκαιρία. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση βεβαίως, είναι και το θέατρο, αλλά και εκεί. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση βεβαίως, είναι και το θέατρο, αλλά και εκεί είναι πάλι πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Πολύ, πολύ, ακριβώς. Ναι. Εσένα σε ποια φάση σε πετυχαίνουμε? Θέλω να μου πεις τα νέα σου. Έχουμε πει τη συνεργασία τώρα με το ΡΙΚ, αλλά γενικότερα πώς είσαι? Γενικότερα είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Κάποιες μέρες είμαι καλά, γιατί προσπαθώ να αντλώ δύναμη, χαρά, αισιοδοξία ακόμα και από τα μικρά πράγματα. Και κάποιες μέρες μας παίρνουν από κάτω, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλίμονον δεν μας επηρέαζαν. Γίνονται mm-hmm. πόλεμοι, έχουμε πανδημίες, κόσμος υποφέρει. Επηρεάζουν την ψυχολογία μας, είναι αλήθεια. Βέβαια, βέβαια, όλα αυτά που γίνονται επηρεάζουν την ψυχολογία μας. Τι σου φτιάχνει εσένα την ψυχολογία σου? Να βλέπω στα μάτια ανθρώπων που με αγαπούν. Τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Να συναναστρέφουμε ανθρώπους που η αγάπη τους γίνεται η στήριξή μου. Γίνεται το ποκούμπι μου, όπως λέμε. Ευλογία είναι αυτό, ε. Ναι. Όλα τα άλλα αν τα έχεις, αν έχεις λεφτά, αν έχεις αναγνωρισιμότητα, αν έχεις επιτυχίες, αν έχεις, αλλά δεν έχεις γύρω σου ανθρώπους που να σε αγαπούν και να είναι το δεκανίκι σου, τίποτα δεν έχεις. Έτσι ακριβώς. Και εσύ τέτοιους ανθρώπους έχεις. Δόξα τω Θεώ. Τώρα γιατί δεν καταλάβω, αλλά... Γιατί με στηρίζουν τέτοια που είμαι. Περίμενα να πει κάτι, κάτι ρε παιδί μια μου, ανατροπή. Να πεις, ναι, μια ανατροπή, να το ρίξει. Έτσι, έτσι. Έτσι με το χιούμορ της πάντα και πολύ έτσι, το ωραίο το χιούμορ όμως, το ωραίο το χιούμορ. Λοιπόν, είσαι ηθοποιός, συγγραφέας, σεναριογράφος. Πόσο βιβλία έχεις γράψει μέχρι τώρα? Έχω γράψει δύο. Mm-hmm. Βεβαίως έχω πει και παλαιότερα ότι δεν μπορώ να δεχθώ τον τίτλο του σεναριογράφου ή του συγγραφέως ή ακόμα και αυτό της ηθοποιού, μπορώ να σου πω ενίοτε. Γιατί?
δοκιμαζόμαστε μέσα από πράγματα που αγαπούμε. Τώρα, εγώ αν είμαι συγγραφέας, δεν ξέρω, ας το πει ο κόσμος. Υπάρχουν ανθρώποι που γράφουν πολύ καλύτερα από μένα, υπάρχουν ανθρώποι που έχουν ασχοληθεί πολύ πιο σοβαρά ίσως με αυτό το πράγμα. Όμως πρέπει να σου πω ότι εγώ εξυπηρετώ μια καθαρά προσωπική μου ανάγκη. Το γράψιμο για μένα είναι ζωτική σημασία. Είναι όπως τον αέρα που αναπνέω. Δεν μπορεί να περάσει η μέρα και να μην κάτσω κάτω. Ναι. Τι σε οδήγησε σε αυτό, στο να γράφει. Με συγχωρεί. Τι σε οδήγησε στο να γράφει. Αυτή η εσωτερική ανάγκη να εκφραστώ και μέσα από τα πράγματα τα οποία. Προσωπικά βιώματα δηλαδή, εμπειρίες. Όχι. Όχι, πιστεύω. Ή τρόπος έκφρασης. Ναι. Γιατί έχω ρωτηθεί και στο παρελθόν για αυτό που λες, αν κάποια από τα θέματα με τα οποία καταπιάνουμε είναι προσωπικά βιώματα. Ναι. Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτός που γράφει να καταγράφει, αν θες, προσωπικά βιώματα, γιατί υπησέρχεται έντονα το στοιχείο του συναισθηματισμού και αυτό το πράγμα αφαιρεί από την αξία αυτού του που γράφεις. Όταν γράφεις πρέπει να είσαι πιο αντικειμενική σε αυτά τα οποία, γράφεις. Γι' αυτό και οι βιογραφίες μεγάλων προσωπικότητων γράφονται εκείνες μπορεί από να παρουσιάζουν, ναι, και εκείνες μπορεί να παρουσιάζουν ένα άλλο ενδιαφέρον, αλλά τώρα να πάρω εγώ γράφονται μια ιστορία. Και από άλλους, ναι, συνήθως, ναι, που ακολουθούν, ναι, τη ζωή τους και μπορούν να γράψουν πιο, αυτό που λες εσύ, πιο αντικειμενικά. Ακριβώς. Συνήθως αυτό γίνεται. Άρα δεν με οδήγησε το γιατί είχα κάποιες ενδιαφέρουσες ιστορίες στην οικογένειά μου ή όλα αυτά και έπρεπε να τις δει. Με οδήγησε η ανάγκη μου να εκφράσω αυτά τα οποία μπλέκονται μέσα στο μυαλό μου και αν αυτά βγάζοντας τα προς τα έξω ακουμπήσουν τα συναισθήματα αυτού που θα τα διαβάσει, σημαίνει πως πέτυχα το στόχο μου. Πότε ανακάλυψες αυτή την ανάγκη σου, την ανάγκη του να γράφεις? Πολύ νωρίς, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και τα έχεις στο σιρτάρι? Ναι. Γι' αυτό σου λέω ευγνωμονώ τον Νίκο τον Θεοφάνους, γιατί μου έδωσε... Ξέρεις, κάποτε ντρεπόμαστε, όχι κάποτε, ως επιτοπλίστων οι καλλιτέχνες δεν είναι καλή προαγωγή του εαυτού τους, των ικανοτήτων τους. Αν βρεθεί κάποιος άλλος όμως και πει, α, γράφεις καλά, δώσ' το μου και θα το κάνω, τότε σου δίνει για σένα έτσι, αν θέλεις, την όθηση να τολμάς. Ναι, έχεις δίκιο. Το πρώτο σου βιβλίο, Κούκλα. Η Κούκλα, ναι. Ναι, το δεύτερο βιβλίο, το οποίο κρατάω και στα χέρια μου, είναι το Χάρτινο Κουτί. Σε ευχαριστώ, καταρχάς. Εγώ σε ευχαριστώ που θα το διαβάσεις. Δεσμεύεσαι με αυτό που είπα. Δεσμεύεσαι να το διαβάσεις. Θα σου κάνω απρόπτο διαγώνισμα να δεν γράψεις καδίσεις σου. Δέχομαι. Εννοείται θα διαβάσω. Το Χάρτινο Κουτί. Ναι. Για πες μας λίγο για αυτό το βιβλίο. Το Χάρτινο Κουτί είναι το μεγάλο μου βάσανο, υπό την εξής έννοια. Βασάνισε πάρα πολύ το μυαλό μου αυτή η ιστορία. Ήθελα πάρα πολύ να, ήθελα διακαώς να τη γράψω. Ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο. Ακολούθως μου έγινε μια πρόταση για να γίνει σειρά. Η σειρά δεν ολοκληρώθηκε και επανήλθα στο να τελειώσω το βιβλίο. Δεν είχε τελειώσει όταν άρχισε τη σειρά το βιβλίο? Όχι. Αλήθεια. Όχι, σταμάτησα γιατί έπρεπε να γράψω ένα μεγάλο όγκο σεναρίων. Είχα συγκεκριμένα γράψει 80 σενάρια άσχετα αν προβλήθηκαν. Βασισμένα πάνω στο βιβλίο. Ναι. Τα σενάρια. Είναι μια ιστορία η οποία αντιλαμβάνεσαι ότι όταν γίνεται σενάρια ανοίγει πολύ περισσότερο από ότι αυτή. Αλλά η ιστορία είναι η ίδια. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ ευτυχής που έχω και πείσμα, ξέρεις, είμαι παφίτισσα. Λοιπόν, Αλλαγιά μου, το παφίτικο, το πείσμα. Ναι. Και το πείσμα είναι καλό στον άνθρωπο. Φτάνει να μην Μέχρι ενός σημείου, να μην παρεκτρέπεσαι. Λοιπόν, και αισθάνθηκα πάρα πολύ ευτυχής όταν επιτέλους αυτό το πράγμα τελείωσε, εκδόθηκε, ήρθε στα χέρια μου. Και κατόπιν όλες αυτές οι γυναίκες, ως επιτοπλίστων γυναίκες διαβάζω στην Κύπρο, ας μου το εξηγήσει κάποιος αυτό, ή αν οι αρσενικοί προτιμούν να θεωρούν, μα πάνε κατάλαβα στον ελευθερό τους χρόνο. Μάλλον. Λοιπόν, είπες μία από τις δραστηριότητες που κάνουμε. Επικοινώνησαν μαζί μου λοιπόν όλες αυτές οι κυρίες για να μου παράσχουν για άλλη μια φορά τη στήριξή τους, την αγάπη τους και την εκτίμησή τους. Και τις ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτό που λες, αφού το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, το είχαμε δει να γίνεται το Χάρτινο Κουτί, να γίνεται σειρά πέρσι. Διακόπηκε έτσι απότομα και λίγο άβολα, να το πω. Ναι. Βέβαια, αυτά ίσως είναι συνηθισμένα σε αυτόν τον χώρο. Βεβαίως είναι συνηθισμένα. Αλλά και πάλι φαντάζομαι εσύ ως άμεσα εμπλεκόμενη, έγραψες το σενάριο, ήσουν εκεί, πρωταγωνίστρια. Φαντάζομαι ένιωσες μια απογοήτευση. Κοίταξε, συνηθισμένα πράγματα. Και ο θάνατος είναι συνηθισμένο πράγμα, αλλά δεν πάβει να προκαλεί πόνο. Σωστό. Δηλαδή, επειδή πεθανίσουν κάθε μέρα άνθρωποι, εμπονούμε όταν πεθανεί και ένας άνθρωπος δικός μας. Ναι. Ή και όχι και δικός μας. Πονούν κάποια πράγματα. Παρακάτω.
Το μεγαλύτερο προτέρημα, πιστεύω, στον άνθρωπο είναι να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Χθες τα δεδομένα μου ήταν, είχα μια σειρά που παίζει στην τηλεόραση. Σήμερα ξύπνησα και δεν παίζει αυτή η σειρά. Τι, να κάτσω να είμαι σε περίοδο μπένθους και να σταματήσει η ζωή μου γιατί κατέβηκε μια σειρά. Προχωρούμε, πάμε μπροστά. Ο γέγονε, γέγονε. Δεν πρέπει να μας κάμπτουν αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα, να σου πω και κάτι. Κακώς και το σχολιάζω αυτή τη στιγμή, γιατί καλούμαι εγώ να σχολιάσω αποφάσεις άλλων ανθρώπων. Τις οποίες μπορεί να σέβομαι, τις οποίες μπορεί να θεωρώ ότι κατά βάθος μπορεί να πω ότι ήταν και σωστή. Ναι. Άσχετο. Η δουλειά μου εμένα είναι να γράφω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ναι, σε αυτό. Έτσι. Και τις επιλογές του. Ναι. Δεν ξέρουμε, εμείς μιλάμε για εμάς τώρα, για εσένα, για τη θέα. Δουλειά σου είναι να γράφεις βεβαίως. Και όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Γιατί μετά από αυτό εξελίχθηκε και δημιουργήθηκε και τέλειωσε το βιβλίο αυτό. Μάλιστα λοιπόν. Θα μπορούσε να μιλήσει τούτο μες στο σιρτάρι. Ακριβώς. Και το σιρτάρι, πώς θα δείτε, πώς θα με το σύστησε. Σιρτάρκα. Εσελώσαν τα παραπάνω από το βάρος. Μια μέρα για έτσι, για πλάκα. Έβαλα... Έτσι έκανα μια μεγάλη στίβη με κάποια με τα πράγματα που είχα γράψει στο λόγο του γιου μου. Ρε, πιο ψηλά από μένα του. Ήταν 5-6 φορές μάλιστα, όχι μια. Σκέφτου τι γίνεται. Ναι, και επίσης επειδή με ρώτησες πλιστάκες και δεν είπα το σημαντικότερο, γιατί μου αρέσει να γράφω, επειδή αρέσει και μαξιμαρίζω, ας κάνω με το τίπεξ, να δεις τα χέρια μου. Σβήνεις με το τίπεξ, ακόμη. Το τίπεξ πρέπει να το πω τούτο, γιατί ξέρεις... Να λεπτό, καταρχάς γράφεις με στυλό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, γιατί λέω το μου λέει τώρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω για να γελάσει και το παρδελό κατσίκι, ότι μιλάμε ο άνθρωπος έφτασε τώρα να πυροβολά τους κομίτες και... για να τους μιτσάνει, να μην πέσουν μπαστιγίν και εγώ ακόμα γράφω με το στυλό. Πολλές φορές εντάξει, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν μπορώ να σκεφτώ με τα πλήκτρα. Το στυλό με βοηθάει και οι κόλλες μου, η αίσθηση που τσιλά το χέρι μου πάει στην κόλλα. Το μελάνι είναι έτσι πάνω στα χέρια, ναι, το τίπεξ. Όλα αυτά βοηθούν τη σκέψη μου. Έχουμε και εμείς τα θέματα μας, να μπορούμε να κάνουμε. Όχι καλέ, εντάξει, όπως προτιμάς. Αλλά πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτό. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται όντως μες στα συρτάρια. Καλά που σου είπε ο γιος σου. Καλά σου είπε. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, Θεά μου, τώρα που είπες για το παιδί σου. Νέα μαμά. Έχεις παιδιά ενώ... Με συγχωρείς. Νέα μαμά, ενώ έγινες μαμά νέα. Έχεις μεγάλα παιδιά. Έχεις μεγάλα παιδιά. Ναι, αλλά δεν έγινα μαμά νέα. Καλά, το λες και το ξαναλες αυτό το πράγμα σαν να τζεύκε. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έγινε, δεν ξέρω εγώ τι έφτασε στα 90%. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να προκαλώ αυτή την ανάγκη της γυναίκας, όχι μόνο της Κύπριας γενικότερα, να μην αφήνει το χρόνο να την νικήσει. Γιατί να μην συνικήσει ο χρόνος. Ο χρόνος είναι γένους αρσενικού. Άστον να σε νικήσει. Να γεράσεις. Να πεις τα χρόνια σου χωρίς να φοβάσαι. Άσε που κάνουν και κάτι πελάρες μέσα λαλούν μας ότι εντός ο χρόνος εμφανίζονται 5 συμμαθητές τους που 10 χρόνια από μυαλί. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Γενικότερα, εσύ λες την ηλικία σου δεν έχεις θέμα. Τα κάποτε λαλούν και λίγο παραπάνω. Προλάβεις και τον εαυτό σου, ναι. Σαντανώνουμε και λαλούν και κανένα 2 χρόνια παραπάνω. Αλλά λες χρόνια παραπάνω, νομίζω κουβέντες παραπάνω. Και κουβέντες λαλούν παραπάνω. Κουβέντες. Τα χρόνια πρέπει μην τα πας παραπάνω, μην τα πας. Νομίζω είναι ο μόνος άνθρωπος, μόνη γυναίκα. Μόνη γυναίκα που έχω δει να μου λέει αυτό το πράγμα. Να πηγαίνει παραπάνω. Βέβαια. Ναι. Δεν έχεις πρόβλημα με την ηλικία σου, γιατί το σημαντικότερο είναι να γερνάμε όμορφα. Και το όμορφο πώς θέλει να είναι, που την ψυχή. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Χωρίς υπερβολές, χωρίς οτιδήποτε. Βέβαια, άμα θέλει να πάει και άμα νιώθει κάποια γυναίκα πάει να κάνει οτιδήποτε. Σαφέστατα. Για να βελτιώσει κάτι. Δεν ξέρουμε κανένα. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για να βελτιώνει είτε την εμφάνισή του, είτε το χαρακτήρα του. Δεν είναι απλώ μιλήσω για μένα. Δεν μπορώ να γίνει. Δηλώσει όμω και εσύ παλιότερο ότι έχει κάνει αισθητική επέμβαση. Ναι, τώρα πάλι η ίδια ερώτηση. Έκανα μια στιγμή την μύτη μας πριν 40 χρόνια. Τώρα αύριο είναι να πάλι να είναι πρώτη είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάνει. Κάνει, κάμα με την ετέλειωση. Σε